Συνήθως αυτή είναι μια από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της Μεσογείου. Βρίσκεται στην Καταλονία της Ισπανίας. Και αυτές οι εικόνες είναι από πέρυσι. Έτσι είναι η ίδια παραλία φέτος. Καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι, ο Δήμαρχος εξετάζει πώς να την ανοίξει ξανά, αποτρέποντας ωστόσο την εξάπλωση του κορονοϊού. Θέλει να τη χωρίσει σε περιοχές και διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Θα υπάρχει έλεγχος πρόσβασης σε κάθε μία από τις εισόδους της παραλίας και από εκεί θα κάνουμε το φιλτράρισμα. Θα λέμε πηγαίνετε από εδώ ή από εκεί. Τώρα, αν περπατήσουν και αλλάξουν σημείο, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Δήμαρχοι παραθαλάσσιων πόλεων σε ολόκληρη την Ευρώπη εργάζονται για να βρουν λύσεις για να αποφευχθεί ο συνωστισμός στην άμμο. Η βασική παραλιακή πόλη του Βελγίου, η Οστάντη, σκέφτεται να κυκλοφορήσει ειδικές κάρτες παραλίας. Πρέπει να το οργανώσουμε τον ίδιο τρόπο που το Tomorrowland ή άλλα φεστιβάλ οργανώνουν το σύστημά τους. Προς το παρόν ψάχνουμε για πιθανά συστήματα. Νομίζω ότι θα οργανώσουμε μερικές κρατήσεις μέσω της ιστοσελίδας μας για να σαρώσουμε κωδικούς όταν μπαίνει και βγαίνει κανείς από την παραλία, ώστε να μπορούμε να μετρήσουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται κάθε στιγμή εκεί. Από το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι οργανωμένες παραλίες της Ελλάδας άνοιξαν. Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές δεν έγινε σεβαστή η κοινωνική απόσταση. Σε πολλές άλλες χώρες δεν είναι ακόμα σαφές πότε θα έρθουν οι περιορισμοί.